Είμαστε εδώ με τον Γιώργο Τομπατή, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών Ελλάδος. Ακριβώς. Γιώργο, θα μας πεις λίγο για κάποιες καταγγελίες που έκανες χθες, κάποια προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο. Πες μας λίγο για την υπόθεση πρώτα και θα πούμε και τα υπόλοιπα. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με το άρθρο 44. Έχει να κάνει με κάποια χρόνια πίσω, το 2007, όταν η ομάδα του Άρη και του Πας Γιάννενα εντάχθηκαν, μπήκαν στη ρύθμιση του άρθρου 44. Για να γίνει αυτό έπρεπε να ρυθμιστεί το 51% των οφειλών που είχε ο σύλλογος. Μέσα στο 51% ήταν και οι ποδοσφαιριστές. Οπότε χωρίς την ρύθμιση με τους ποδοσφαιριστές δεν μπορούσε ο Άρης να μπει στο άρθρο 44. Τότε η πολιτεία στην ουσία ήρθε και είπε, πίεσε με λίγα λόγια τους ποδοσφαιριστές να αποποιηθούν την οφειλή που έχουν τα σωματεία απέναντί τους. Για να μπορέσει να μπει το σύλλογο στο άρθρο 44. Για να μπορέσουν να μπουν οι σύλλογοι στο άρθρο 44 και ταυτόχρονα να ψηφιστεί νόμος όπου τα χρήματα που όφειλαν τα σωματεία προς τους ποδοσφαιριστές να τα πληρώσει το κράτος. Όντως, ο νόμος αυτός ψηφίστηκε, είναι ο 3606 του 2007 και η πολιτεία μέσω του νόμου όφειλε να πληρώσει τα χρήματα αυτά. Σε τέσσερις ισόπωσες δόσεις. Σκεφτείτε ότι το 2010 το πρώτο εξάμηνο και το δεύτερο εξάμηνο του 2010 όντως με κοινές υπουργικές αποφάσεις πληρώθηκαν οι πρώτες δύο δόσεις. Δυστυχώς όμως από τότε και μετά, χωρίς ο νόμος να έχει καταργηθεί, είναι σε ισχύ ακόμη και σήμερα, δεν έχουν εισπράξει τις υπολοιπόμενες δύο δόσεις ποδοσφαιριστές. Οι δύο δόσεις ήταν τα μισά χρήματα στην ουσία. Ακριβώς. Ήταν δηλαδή τέσσερις ισόπωσες το 25%. Ακριβώς. Το συνολικό ποσό που μπήκε στον νόμο αυτόν ήταν 4.800.000 ευρώ για 45 ποδοσφαιριστές και αυτή τη στιγμή υπολείπονται τα 2.400.000 περίπου να λαμβάνουν παίκτες. Είχατε μια συνέντευξη με τον κύριο Αβγενάκη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω ακριβώς πότε, εσύ θα μας πεις. Τι σας είπε? Πριν, εγώ από το 19 που είμαι στο σύνδεσμο, συνεχώς και μέσω επιστολών και μέσω συναντήσεων έχουμε κάνει διάφορες παρεμβάσεις επί του θέματος. Πρόσφατα, μάλιστα πριν 1,5 μήνα περίπου, βρεθήκαμε στην Αθήνα στο Υφυπουργείο Αθλητισμού με αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών από εκείνη την εποχή. Πήγα μαζί με τον Άγγελο τον Χαριστέα, μαζί με τον Παναγιώτη τον Κατσιαρό, τον Άγγελο τον Διγκόζη, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και τον Γιάννη τον Κατσαρό από τα Γιάννηνα. Βρεθήκαμε με τον Υφυπουργό. Αποδέχτηκε και εκείνος ότι ο νόμος όντως είναι σε ισχύ και δεσμεύτηκε ότι θα συνομιλήσει με το Υφυπουργείο Οικονομικών ώστε να βρεθεί η πολυπόθετη λύση. Και απλώς από τότε δεν έγινε κάτι, έτσι? Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ούτε έχει λυθεί το πρόβλημα. Ευελπιστούμε σε αυτό. Ποιο είναι το ποσό? Είναι 2.400.000 περίπου για 45, για 45 ποδοσφαιριστές. Ωραία. Να κάνω και εγώ τον αντίλογο, γιατί είδα και σε κάποια social media. Ωραία. Όλα αυτά. Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται και φυσικά οι ποδοσφαιριστές πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους, τα οποία τα δικαιούνται άλλωστε, έτσι δεν το συζητάμε. Όμως γιατί το κράτος να υπομειστεί τα χρέη δύο ανωνύμων εταιριών, του Άρη και του Πας Γιάννενα? Ναι. Αυτό είπαν πολλοί στα social media. Βέβαια δεν είναι δικό σας θέμα, έτσι? Ακριβώς. Αυτό δεν είναι δικό μας. Πέρα το ότι δεν είναι δικό μας θέμα, για το αν ένας νόμος είναι ηθικός ή όχι, αυτό καλύτερα να το κρίνει. Αυτοί που το ψήφισαν. Να το κρίνει κάποιος άλλος. Ναι. Ή ο ελληνικός λαός ή εκείνοι που το ψήφισαν. Οι ποδοσφαιριστές δεν θα υπέγραφαν διαφορετικά την αποποίηση της οφειλής των συλλόγων. Ναι, το καταλαβαίνω. Εάν η πολιτεία δεν ερχόταν ως εγγυήτρια να πει ότι παιδιά, εμείς θα σας τα αποπληρώσουμε και μάλιστα με νόμο ψηφισμένο. Αυτά τα λεφτά θα τα πάρουν από την πολιτεία, θα τα ζητήσει μετά η πολιτεία από τον Άρη και τον Πας Γιάννενα, δεν το γνωρίζεις αυτό? Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως τα τελευταία 25 με 30 χρόνια έχουμε διακρίνει από το 79 που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και μετά. Το ποσό που έχει χαριστεί σε ανώνυμες εταιρείες, όχι μόνο στις δύο συγκεκριμένες, αλλά και σε καμιά 50-60. Σίγουρα είναι και άλλες, έτσι, μην το πάρουμε τώρα. Είναι ατελείωτο, έτσι. Ναι, ναι, είναι ατελείωτο. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ που η πολιτεία έχει χαρίσει, όχι διακανονίσει, σε ανώνυμες εταιρείες. Εδώ, βέβαια, η περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Εδώ μιλάμε για δεδουλευμένα τώρα. Μπράβο, μιλάμε για δεδουλευμένα χρήματα που το κράτος μπήκε ως εγγυητής σε όλη αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουν αυτά τα δύο σωματεία να πούνε στο άρθρο 44. Και οι ποδοσφαιριστές αυτοί και με το δίκιο τους νιώθουν εξαπατημένοι από την ίδια την πολιτεία. Και φανταστείτε ότι. Λες, είναι. Ακριβώς. Και φανταστείτε έναν Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή να νιώθει εξαπατημένος από την ίδια τη χώρα στην οποία ζει και εργάζεται. Σαν νομικούς που οπωσδήποτε έχει ο Σύλλογος Νομικούς. Ακριβώς. Δεν είπα ότι θα προχωρήσετε κάποιος σε κάποιε νομικές ενέργειες, ξέρω εγώ. Ακόμα στα δικαστήρια, ακόμα και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Φυσικά, δεν ξέρω τι για να δικαιωθείτε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι της λογικής ότι να συνεννοούμαστε πρώτα. Πρέπει πρώτα να λύνονται όλα
στο τραπέζι. Ωραία. Θεωρώ πως ως πρόεδρος του ΨΑΠ έτσι πρέπει να κάνω. Πρέπει πρώτα να μιλήσω με τους αρμόδιους φορείς και αυτό έκανα και αυτό επιδίωξα και μέσω επιστολών και μέσω συναντήσεων. Και από εκεί και πέρα, αν δεν βρεθεί λύση, που δεν το πιστεύω γιατί είναι θέμα θέλησης, γιατί έχουμε δίκαιο, ο νόμος είναι σε ισχύ ακόμη και σήμερα, τότε αναγκαστικά ναι και ο σύνδεσμος. Και οι ποδοσφαιριστές φυσικά θα προβούμε στις απαραίτητες διαδικασίες. Μιλάμε για μια υπόθεση που έχει περάσει 15 χρόνια και ακόμα διονύζεται. Να πούμε λίγο και για το σημερινό status quo. Στις κατηγορίες είναι το Super League 2. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχε μια υπόσχεση επίσης της πολιτείας να δώσει κάποια χρήματα στις ομάδες. Μετά αυτά τα χρήματα γίνανε σχεδόν μισά. Μετά ξαναμπήκε κάτι παραπάνω. Έχουν δοθεί κάποια χρήματα. Όχι. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, η πολιτεία στη Super League 2 δεν έχει δώσει τα χρήματα από τη φορολογία των στοιχήματος που λέμε. Θα σας πω μόνο για να κατανοήσει λίγο ο κόσμος το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Super League 2. Ο σύνδεσμος σήμερα που μιλάμε πληρώνει εστιατόρια σε δύο πόλεις της Ελλάδος για να τρέφονται, για να τρώνε οι ποδοσφαιριστές, γιατί κάποιοι από αυτούς δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα αναγκάστηκαν να συτιστούν μέσα από τα συσίτια δήμων. Αυτό και μόνο τα λέει όλα για ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Το είπε και ο Ρότσα άλλωστε ότι έχει πρόβλημα. Το οποίο είναι χίλιο το αλλεπορημένο. Δεν είναι μόνο το πρώτο το πρόβλημα, παντού. Ωραία. Κύριε Μπατή, να τελειώσουμε κλείνοντας. Μέχρι πότε έχετε θητεία εσείς σαν διοίκηση? Έχουμε άλλα τρία χρόνια εμείς. Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες που θα κάνετε για αυτά τα δύο θέματα? Το ένα το είπαμε, εντάξει, πάμε να το συζητήσουμε και αν δεν βρούμε άκρη θα πρέπει να πάμε στα δικαστήρια. Να πάτε δηλαδή στα δικαστήρια. Με τη Super League 2 που τρέχει τώρα το θέμα, τι γίνεται? Με τη Super League 2 αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία διαβουλεύσεων με τη νέα διοίκηση πλέον, με τον κύριο Μαρτσούκο. Οι συναντήσεις που κάνουμε είναι σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Προς το παρόν, ο νυν πρόεδρος Super League 2 μας ακούει, έχει διάθεση να μας ακούσει. Αυτά βέβαια πρέπει να μετατραπούν και σε πράξεις. Θέλω να πιστεύω πως θα έχουμε μια καλή συνεργασία και από αυτά που του λέμε να είναι βέβαιος πως αν τα εφαρμόσει θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες για το πρωτάθλημα.